Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε την συζήτηση. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο για τα σχόλιά τους συναδέλφους, τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη και τον Κώστα Πουλακίδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, κάθε φορά που τοποθετείτε δημόσια για το θέμα των εκλογών ο Πρωθυπουργός, τις φέρνει λίγο ακόμη και πιο κοντά, έτσι. Εδώ που τα λέμε, έχει βάλει πλώρη για πρόορες εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα και με τις κινήσεις του και με τη ρητορική του. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πράξεις, Γιώργο, βλέπουμε ότι είναι σαφής ο κύριος Μητσοτάκης. Άφθονες υποσχέσεις, ακατάσχετη παροχολογία και λίγο από μέτρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει αυτό το επικοινωνιακό αφήγημα να το στηρίξει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τότε εκτιμούμε ότι τις προγραμματίζει. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα επιχειρήματα που παραπέμπουν σε κάλπες, εδώ διαπιστώνω ότι είναι κάπως φολό πιο ασαφές το τοπίο. Γιατί πρέπει να διαψεύσει τον ίδιο τον εαυτό ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτά τα οποία έλεγε μέχρι πρότινος. Τι μας έλεγε? Ότι είναι θεσμικός, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, ότι η σταθερή εκλογική κύκλη είναι για εκείνον μια πράξη προσωπικής συνέπειας. Και έρχεται τώρα και τι λέει? Ότι αυτά μπορεί και να μην ισχύουν, αλλά δεν θα φταίει ο ίδιος. Όμως αυτή η αντιπολίτευση, η οποία επιτελεί τον συνταγματικό της ρόλο. Τι δηλαδή, πιέζει, μπορεί να ζητάει και εκλογές, έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, κάνει αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Και την ίδια ώρα βλέπουμε υπουργοί, βουλευτές, στην πραγματικότητα κινούνται σαν να έχουν ήδη κηρυχθεί οι εκλογές. Δίνουν μάλιστα κάποιοι και ημερομηνίες δημοσίως. Αυτά είναι ασόβαρα πράγματα, ειδικά για μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι σοβαρή και πασχίζει και για την, λέει ότι πασχίζει για τη σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης όμως δεν είναι μόνο ένας πρωθυπουργός ο οποίος αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων και είναι όλες οι μεγάλες κρίσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί, απέτυχε και στην πανδημία και τώρα με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το κατάφερε αυτό και αποτυχάνει παταγωδός. Έτσι. Βέβαια θα πω και κάτι ακόμη για να θυμηθούμε και τα πεπραγμένα πρώτης Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Τσίπρας άλλα έλεγε και άλλα έκανε σε κομβικά ζητήματα, δηλαδή και για το δημοψήφισμα ότι δεν θα γίνει το όχι ναι, για το μνημόνιο, για τον ένφια, το καλοκαίρι του 2015 στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχικών που έλεγε ότι δεν θα κάνει εκλογές και τελικά τις έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι, για να επιστρέψω τώρα στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει? Βλέπει ότι η ακρίβεια δεν ανακόπτεται. Η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν τη θα σέβεται και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προλάβει τα χειρότερα και για τον ίδιο και για το κόμμα του. Μάλιστα. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι η φθορά, η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι η φθορά δεν θα ανακοπεί και επίσης το χειρότερο, τα προβλήματα του κόσμου θα επιδεινωθούν. Δεν πρόκειται αυτό τα προβλήματα να λυθούν με τέτοιου είδους τακτικισμούς και παιχνίδια. Κώστα, τι λες? Σήμερα είχαμε ομολογία ότι πάμε σε εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Συνέβη το εξής. Αυτό που λέγω περίεργα πράγματα. Κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Τσίπρας, μάλλον μια ενημέρωση, και στην οποία λέει ότι θα πρέπει μέχρι τις εκλογές να οριστεί η ημερομηνία εκλογών και μέχρι τις εκλογές να υπάρχει υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών. Και απαντάει ο κύριος Οικονόμου, μάλλον το παλιό. Τι θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Οικονόμου? Σου είπαμε εμείς, αδερφέ μου, για εκλογές. Τι είναι αυτά που λες? Γιατί μου ζητάς υπουργό εσωτερικών να είναι υπηρεσιακό? Αυτό δεν έπρεπε να απαντήσει. Όχι, τι απάντησε? Ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί δεν θα υπάρξει σταθερότητα. Δηλαδή τι αποδέχτηκε? Το βασικό πυρήνα τη σκέψη του κ. Τσίπρα. Ότι θα πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό δεν το διέψευσε. Τι να πεις τώρα? Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο κ. Μητσοτάκης τις φέρνει τόσο κοντά που χάνει το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει ένας πρωθυπουργός. Το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Δεν φαντάζομαι ότι θα πέσει κανείς και από τα σύννεφα το Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές. Προσπαθεί να μαζέψει τον κόσμο του. Ναι. Οι εκλογές είναι μονόδρομος για τον κ. Μητσοτάκη στην πραγματικότητα. Θα το εξηγήσω μετά. Και προσπαθεί λίγο να μαζέψει, να ανεβάσει τη συσπήρωσή του. Και να μαζέψει τον κόσμο του και να δώσει ένα περιεχόμενο. Αλλιώς η περίοδος αυτή είναι κενή περιεχομένου. Δεν έχει τίποτα να πει. Τι να πει στον κόσμο? Πετάτε το χαρτί των εκλογών μπροστά, γιατί ξέρει ότι είναι μονόδρομος οι εκλογές. Δηλαδή έχει ακρίβεια. Δηλαδή τι? Καθημερινή πολιτική φθορά. Έχει επιτόκια απαγορευτικά. Ναι. Έχει
τεράστιο δημόσιο χρέος. Έχει τρύπα στον προϋπολογισμό. Έβλεπα νωρίτερα μία ερώτηση του κύριου Κατρίνη που μιλούσε για κρυφά χρέη στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Και μετρούσε κάποια νούμερα και λέει: εδώ λέει 8, ότι η τρύπα είναι 8 δισεκατομμύρια, το κενό είναι 8 δισεκατομμύρια. Αλλού στην εκτέλεση του προϋπολογισμού λέει ότι είναι 30,3 και αλλού λέει ότι είναι 22,9. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνονται μαζί, λέει ο κ. Κατρίνης και κάποιοι βουλευτές του Κοινάλ. Άρα δεν έχει δυνατότητα ο κ. Μητσοτάκης να κάνει. Το μόνο που κάνει είναι ξημερώματα, δίνει επιδόματα που λέει. Και ένας άλλος Μητσοτάκης, ο ίδιος, όταν ήταν αντιπολίτευση, αυτό δεν έλεγε στον Τσίπρα. Ξημερώματα, δίνει επιδόματα. Τι έκανε σήμερα, επιδόματα. Τι έκανε χθες, προχθές, όλα αυτά τα χρόνια, επιδόματα. Μάλιστα. Καμία παραγωγική βάση. Καμία παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα, είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν ανασυγκροτήθηκε επί Μητσοτάκη η οικονομία, ναι. Η παραγωγική βάση τη οικονομία. Άρα είναι προφανές. Και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι αυτό που κάνουν τα μικρά παιδιά. Δεν φταίω εγώ, κάποιο άλλο το έκανε. Mm-hmm. Εγώ έβλεπα τη διαδικασία που κοιτούσε τι κτλ. Μάλιστα. Μικρά παιδιά, μικρά πολιτικά παιδιά. Καμία ανάληψη ευθύνη ποτέ από κανέναν. Και αυτό ακυρώνει το βασικό του πολιτικό επιχείρημα, ότι είναι ο Πρωθυπουργός σταθερότητας. Αυτή η συμπεριφορά είναι αυτή η οποία οδηγεί στην αστάθεια. Δεν πιστεύει ποτέ κανένα. Μεταξύ μας, το πιστέψαν ποτέ. Πέρα από το γεγονός ότι φέρεται και αντισυνταγματικά όταν λέει ότι στις εκλογές της απλής αναλογικής, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να δώσει καμία σημασία και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και όλο αυτό το διάστημα, την οικονομία, την κοινωνία, νοιάζεται για αυτήν. Τι λέει. Την υπηρεσιακή κυβέρνηση που μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστεί η εθνική κρίση. Σκεφτόμαστε. Ναι, βέβαια, και αυτό. Αυτό το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ότι ορίζει από τώρα μια υπηρεσιακή κυβέρνηση στο ενδιάμεσο των δύο εκλογών, στην οποία κάλλιστα ο Ερντογάν μπορεί να τη φυτέψει μια εθνική κρίση. Μάλιστα. Να τη διαχειριστεί ποιο. Λοιπόν, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.